ό,τι θέλετε να μάθετε για τα χρέη των κομμάτων και δεν τολμάτε να ρωτήσετε. Αν σας ήρθε στο μυαλό το φιλμ του Woody Allen, έχετε δίκιο. Η υπόθεση των δανείων των κομμάτων δικαιολογεί κάθε είδους συνειρμούς. Ας ξεκινήσουμε από τα πραγματικά περιστατικά που καλύπτονται σήμερα από μια συνωμοσία σιωπή. Πόσα χρωστούν τα κόμματα. Στις αρχές του 2013, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ χρωστούσαν πάνω από 270 εκατομμύρια ευρώ. Τι έχει συμβεί από τότε δεν γνωρίζουμε, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν δίνει στοιχεία στη Βουλή, λόγω λέει απορρίτου. Πότε πήραν τα δάνεια. Είναι ιστορία δεκαετιών, με τις πλουσιοπάροχες κρατικές επιχορηγήσεις θα έπρεπε να τα έχουν όμως από καιρό εξοφλήσει. Αντί γι' αυτό, πήραν και νέα δάνεια στη διάρκεια της κρίσης. Η Νέα Δημοκρατία πήρε άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ το 2012 και ας γνώριζε καλά ότι δεν μπορεί να τα αποπληρώσει. Τα ίδια έκανε και το Πασόκ. Πώς προκύπτει ότι δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν? Το ομολόγησαν οι ίδιοι. Όταν πριν πάρουν τα καινούρια δάνεια, η τότε γενική τους γραμματής, Καχριμάκης και Λικουρέντζος, κατέθεσαν τροπολογία για να ρυθμίσουν με νόμο τα παλιά. Μοναδική εγγύηση οι μελλοντικέ κρατικές επιχορηγήσεις. Όμως ό,τι ποσοστά και αν φέρουν, η επιχορήγηση δεν φτάνει ούτε για τους τόκους. Σήμερα παίρνουν επιχορήγηση περίπου 9 εκατομμύρια το χρόνο και οι τόκοι είναι πάνω από 20, κοντά στα 22. Από ποιου τα πήραν? Τα περισσότερα από την κρατική αγροτική που κατόπιν χρεοκόπησε. Δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο, αυτόν τελικά και θα φεσώσουν. Πλήρωναν κανονικά τα χρέη τους, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Όχι. Υπήρξε και άλλη τροπολογία, Γιάννη Κερνά και Γιάννη Πίνη, τον Απρίλιο του 12, όπου ορίστηκε ότι τρει δόσει τη κρατική επιχορήγηση, μία του 11 και δύο του 12, ήταν ανεκχώρητες και ακατάσχετες από τις τράπεζες. Έτσι, αντί να επιστρέψουν ως όφυλαν τα χρήματα στις τράπεζες, τα χρησιμοποίησαν στις εκλογές. Πώς τα ξόδεψαν? Τα έκαναν ό,τι ήθελαν. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, το 12 πλήρωνε για να πάει του οπαδού τη για να ψηφίσουν. Κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν οι υπόλοιποι. Για να παραφράσουμε τον Όργουελ, όλα τα κόμματα ήταν ίσα, αλλά μερικά ήταν πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Πληρώνουν τώρα κανονικά τι δόσει του. Όχι. Όπω προκύπτει από απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Χωακίν Αλμούνια σε ερώτησή μου στην Ευρωβουλή πριν μερικέ εβδομάδε, από τι αρχέ του 2013 τα δύο κόμματα έχουν πάψει να εξυπηρετούν κανονικά τη συντριπτική πλειοψηφία των δανείων τους. Το γεγονός αυτό όμως, τα περισσότερα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το απέκρυψαν από τους πολίτες. Η χρεοκοπία των δύο κυβερνητικών κομμάτων στην Ελλάδα του 2014 καλύπτεται από τον νόμο της σιωπής.